Κάτω εκεί κοιτάω, ε. Λοιπόν, ο ρόλος μου είναι αυτός του Βελισάριου, του αρχιυπηρέτη της οικογένειας Γαβρίλ. Ο Βελισάριος προσπαθεί να καλύψει τις βρωμιές της οικογένειας και ουσιαστικά να πάρει εκδίκηση για κάτι που του έχουν κάνει στο παρελθόν και τον έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα. Ένας από τους ρόλους μου είναι ο Δημήτρης, ο γιος της κυρίας Ντόρας και του κυρίου Θόδωρου Γαβρίλ. Είναι ένας πολύ όμορφος νέος. Μάλιστα, στο έργο τον αποκαλούν και Κούρο. Είναι όμως ένα παιδί το οποίο σε αυτήν την οικογένεια δεν τον έχουν αφήσει να μεγαλώσει, να ενηλικιωθεί. Ένας άλλος είναι ο κύριος Σταύρος, ο επιστάτης της οικογένειας Γαβρίλ, ο οποίος είναι ένας πιο απλός άνθρωπος, πιο χοντροκομμένος, που όταν τα γεγονότα έρχονται και, είναι, και πρέπει να τα αντιμετωπίσει, συνήθως δρά ακραία και δεν βρίσκει τρόπο να τα διαχειριστεί. Η Μαρίνα είναι ένα 17χρονο κορίτσι, το οποίο έχει το ένστικτο να διεκδικεί χώρο και πράγματα. Πράγμα σπάνιο για μια γυναίκα της εποχής της. Ο άλλος ρόλος που κάνω είναι η κυρία Διονυσία. Η κυρία Διονυσία είναι μια γυναίκα χαμηλότερης κοινωνικής τάξης, είναι υπηρέτρια στο σπίτι των Γαβρίλ και εν ονόματι της ασφάλειάς της και του να μην χάσει αυτά που έχει καταφέρει με τα χρόνια, το βιοπορισμό της δηλαδή, προβαίνει σε ακραίες πράξεις. Λοιπόν, εγώ παίζω τον Θόδωρο Γαβρίλ. Είναι ο άντρας της κυρίας Ντόρας, πατέρας του Δημήτρη και της Περσεφόνης. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι η πηγή όλων των κακών που γίνονται σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την πατριαρχική κοινωνία, ας πούμε, που λαμβάνει η χώρα στο έργο. Η πρώτη είναι η κυρία Ντόρα Γαβρίλ, η οποία είναι η κυρία του σπιτιού, παντρεμένη με τον κύριο Θόδωρο Γαβρίλ, η οποία έχει τον έλεγχο, θα έλεγα, της οικογένειας, γιατί έχει και τα χρήματα, έχει την περιουσία ολόκληρη. Είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα που προσπαθεί να ελέγξει το τι συμβαίνει γύρω της, πετυχημένα ή αποτυχημένα κάποιες φορές, προσπαθώντας να κρατήσει τα προσχήματα. Και η Καλομήρα, η οποία είναι η κόρη του κυρ Σταύρου και της κυρία Διονυσίας που είναι γεννημένη στο σπίτι, σαν, ας πούμε, υπηρέτρια, καμαριέρα του σπιτιού, η οποία μένει έγκυος από το αφεντικό της, τη σκοτώνει το παιδί και δεν το αντέχει. Η μία αποδοχή της διαφορετικότητας και οι ακρότητες όπως και αν εκφράζονται. Αυτό που με φοβίζει είναι ο φόβος που υπάρχει, κυρίως για ό,τι ξένο, γιατί έχει να κάνει με διαφορετικότητα. Με φοβίζει πάρα πολύ η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τα περιστατικά βίας που αυξάνονται συνέχεια ενάντια σε μετανάστες, σε ομοφυλόφιλους, σε γυναίκες. Η άνοδος του φασισμού σίγουρα μου φαίνεται αδιανόητο, δηλαδή μετά το ότι έχει περάσει η χώρα με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά με τη Χούντα να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι να είναι νοσταλγοί αυτού του πράγματος. Και η επέλαση του νεοφιλελευθερισμού επίσης είναι κάτι που με προβληματίζει. Θα έλεγα ότι περισσότερο δεν έχουμε την έγνοια ο ένας του άλλου. Η άγνοια. Και τι είναι αυτό που σας κάνει αισιόδοξο στην κοινωνία? Αισιόδοξο με κάνει πολύ κλισέ η νέα γενιά. Ναι. Γενικά η αισιοδοξία είναι λίγο δύσκολη. Ωστόσο νομίζω ότι τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας, στη βάση τους και στον πυρήνα τους, έχουν την δυνατότητα να αγαπήσουν αλλήλους και να αποδείξουν τελικά ότι η αγάπη θα νικήσει. Αυτό που με κάνει αισιόδοξο είναι ότι παρόλο το φόβο που υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει και πολύ
αγάπη και συμπόνια για τον συνάνθρωπο. Με κάνει αισιόδοξη ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αυτοοργανώνονται και προσπαθούν με πολύ μεγάλη δυσκολία, είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό επίπεδο, προσπαθούν να αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο που δουλεύουν. Και αυτό το λέω είτε για τη δική μας μικροκοινωνία του θεάτρου, που υπάρχουν ομάδες που αυτοοργανώνονται με ελάχιστους πόρους και κάνουν μικρά θαύματα, είτε σε μία μεγαλύτερη κλίμακα πολιτική. Υπάρχουν μεγάλες συλλογικότητες οι οποίες διεκδικούν πράγματα και αυτό είναι κάτι αισιόδοξο. Ο Θανάσης Ζερίτης. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Όχι σοβαρά τώρα, αυτό που με κάνει αισιόδοξο είναι οι φίλοι μου. Δηλαδή υπάρχουν άτομα με τα οποία συνεννοούμε, είναι παράδειγμα για μένα και αυτό με κάνει αισιόδοξο. Αισιόδοξη. Η έννοια της οικογένειας. Και ότι ακόμα κρατάμε κάποιες αξίες σταθερές. Φέρτε του λίγο νερό, ρε παιδιά, θα τον πνίξει τον άνθρωπο. Αυτή. Το αρχαιότερο χτίριο στην πόλη μας. Αλλά αφήστε, λιμών καθέδρα. Η Μαρίνα, ξυπόλυτη, με την ανοιχτή μπροστά νυχτικιά, με τους αστραγάλους πρισμένους, ήταν σαν σκύλα χρόνια δεμένη. Είναι πρόστιχη και κακή ψυχή. Χωριατάκι είναι. Μου φέρνει αηδία. Αλλά και αυτή τη στιγμή να μπει εδώ έτσι άσχημη, θα τη ρίξω στο πάτωμα και θα την πάρω εδώ μπροστά σου. Μη φοβόσαστε. Μπόρα είναι. Σε δύο το πολύ τρεις μέρες θα έχουν ξεθυμάνει. Λέει προς το τέλος του έργου ένας παππούς γείτονας, «Χρόνια το περιμέναμε. Η τιμωρία των αμαρτωλών είναι ημέρα εορτάσιμος. Επιτέλους, ο Θεός σας εκδικήθηκε». Οικογένεια. Το σπίτι μου είναι εκεί που αισθάνομαι... Οικογένεια. Πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά. Μια γη έφορη που μέσα της μπορεί να ανθίσουν πολύ ωραία πράγματα. Μια παρέα φίλων που κάνουν τα πράγματα με κέφι και περνάμε ωραία. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με την ομάδα. Είναι μια ομάδα που αγαπώ πολύ και έχω παρακολουθήσει από την αρχή της. Και νομίζω ότι είναι, σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν, με το τι με κάνει αισιόδοξη, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα η 4Frontal. Έχουν ξεκινήσει μόνοι τους από το μηδέν, με κίνητρο όχι ούτε τα χρήματα ούτε να γίνουν διάσημοι, με κίνητρο να κάνουν θέατρο με μια πολύ ωραία πρόθεση. Οπότε για μένα η 4Frontal είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα προς μίμηση. Επόμενο project είναι τώρα, τέλη Απριλίου, θα παρουσιάσουμε ως 4Frontal μία παράσταση στο Νάσης Youth Festival με το πρώτο γυμνάσιο Αγίων Αργύρων. Θα κάνουμε μία παράσταση για την Αθήνα και την επιμέλειά της έχουμε αναλάβει εγώ και η Αριστεία Σταφυλαράκη. Η ομάδα 4Frontal είναι μια ιδέα. Επόμενο project. Θες να πω για τον Άσης... Α, για πες. Πω τι είπε. Φύγε. Μαλακία. Ναι. Ένας από τους ρόλους που κάνω στο έργο είναι ο Δημήτρης, ο γιος του κυρίου Θόδωρου και της κυρίας Ντόρας Γαβρίλ, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος. Τον λένε και ο Σκούρο. Περιγράψτε με λίγα λόγια το ρόλο σας στο έργο. Το παιδί είναι λύθι. Ο Σκούρο. Να το πω όλο τώρα, παλέπνε. Ο Σκούρο. Να μην το πω. Όχι, ρε. Τι γ***άει, ο Θανάσης Ζερίτης. Αχ, δεν έπρεπε να πω για την Καλομήρα, που τη σκοτώνει το παιδί. Δεν είπα ποιος.